καλησπέρα εδώ ζωντανά από τα Χανιά Σκήτης για την Ελλάδα μέσω διαδικτύου, μέσω του Ίσραλ μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε με όλο τον κόσμο εδώ μέσω καραντίνας. Καλό μήνα σε όλους, καλό μήνα να πούμε, δεν πειράζει. Να είμαστε όλοι καλά υγιείς, σε λίγο κοντά μας ο Γιάννης ο Γιαννακάκης. Λίγο υπομονή. Εδώ είμαστε πάλι, καλησπέρα είπαμε. Λοιπόν, να είμαστε όλοι υγιείς φίλοι μου, προσοχή στον κορονοϊό, υπομονή θα κάνουμε, λίγο καιρός έμεινε και θα τα ξεπεράσουμε όλα, γιατί εμείς οι Έλληνες πάντα θα τα ξεπεράσουμε όλα και τα πανεγκύρια θα έρθουν και οι εκδηλώσεις και η εστίαση και όλα. Λίγο υπομονή θα το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη νέα δουλειά του Γιάννη του Γιαννακάκη. Με το Γιάννη το Γιοργαλή, ένα ηλιοβασίλεμα από τη νέα του δουλειά του Γιάννη του Γιαννακάκη, και με το που τελειώσει το τραγούδι τον εβάζουμε στην παρέα μας να μας πει 5-6 κουβέντες, λοιπόν, και τα λέμε μετά. Εκράτησε σεβδά σου.
χαρά που μου δώκες. Σε δυο λεπτά φαντάσου, σε δυο λεπτά φαντάσου, σε δυο λεπτά φαντάσου. Γιάννης Γιαννακάκης, νέα του δισκογραφική δουλειά με το Γιάννη Γιοργαλή, ένα ηλιοβασίλεμα. Λοιπόν, πάμε να μας τα πεις λίγο εδώ πέρα ο Γιάννης. Πάμε να τον βάλουμε στην παρέα μας, να τον καλησπερίσουμε. Μισό λεπτό, που είναι χαμός γίνεται εδώ πέρα. Πω, δεν βλέπω κιόλας. Όπου δεν σε βλέπω, Γιάννη. Γιάννη, δεν σε βλέπω. Για κάνε μου ένα σχόλιο για να σε βάλω μέσα. Καλησπέρα, φίλοι μου, Γιάννη Γιοργαλή. Μπράβο, Γιάννη, μου στείλες, μπράβο. Ωχ, Παναγιά μου. Καλησπέρα, φίλε μου Γιάννη. Γεια σου, Αντρέα. Τι κάνεις? Είμαι καλά, εσύ? Δόξα τω Θεώ. Πώς περνάς τώρα με την καραντίνα? Πες με δύο λόγια και μετά πούμε τα σχετικά. Ήρεμα τα περνάω, όπως όλοι, στο σπίτι. Ευτυχώς έχω εδώ ένα σκύλο και μου κάνει παρέα. Σου κάνει παρέα, ε. Ναι. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Ως προς τι? Με τον κορονοϊό, τα μαγαζιά που είναι κλειστά τώρα σχεδόν περίπου ένας χρόνος και δεν ξέρουμε ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα. Τα πανηγύρια τελειώσανε, ούτε εκδηλώσεις, τίποτα. Είναι δύσκολο για όλους, δυστυχώς, και για μαγαζάτρες και για εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να κάνουμε όμως κάτι. Ελπίζουμε να λήξει γρήγορα όλο αυτό, να επιστρέψουμε στην κανονική ζωή και βλέποντας και κάνοντας. Βέβαια, πάνω απ' όλα η υγεία μας είναι, αλλά χωρίς γλέντια, χωρίς εκδηλώσεις, δεν μπορούμε κι εμείς εδώ οι κριτικοί. Δεν κάνουμε, αλλά δεν κάνουμε. Θα το παλέψουμε, πού θα πάει. Λοιπόν, πρώτα να σου κάνω ορισμένες ερωτήσεις και μετά μου πεις για τη νέα σου δουλειά που έχεις κάνει, για να σε γνωρίσουν περισσότερο εδώ πέρα και ο κόσμος. Πες μας, Γιάννη, πού γεννήθηκες και πού μεγάλωσες? Στο Ρέθυμνο γεννήθηκα και μεγάλωσα επίσης στο Ρέθυμνο. Με στο Ρέθυμνο? Σε ένα χωριό του Ρεθύμνου, τα Σκουλούφια λέγεται. Σκουλούφια. Αλλά μεγάλωσα στο Ρέθυμνο όμως, ναι. Εκεί έχω ζήσει όλα τα χρόνια. Ωραία. Από πότε μπαίνει για πρώτη φορά η μουσική στη ζωή σου? Από ποια ηλικία? 10 χρονών ξεκίνησα. 10 χρονών. Από τα 10, ναι. Και πρώτη φορά έπαιξα σε γλέντι μου στα 14-15. Mm-hmm. Πήγες βέβαια οδείο, φωνητικές έχεις κάνει και όλα αυτά? Έκανα λίρα κάποια μαθήματα. Mm-hmm. Έχω πάει και σε... Έκανα φωνητικά ιδιαίτερα, είχα πάει και στην Αθήνα και έκανα και εδώ πέρα κάποια μαθήματα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα μόνος μου. Μια χαρά. Είχε κανείς το μικρόβιο της μουσικής από την οικογένειά σου, κανείς, ή μόνος σου ασχολήθηκες? Όλη η οικογένεια ασχολούνται.
Ο αδερφός μου είναι DJ, η μητέρα μου είναι χορεύτρια, η αδερφή μου χορεύτρια. Ο πατέρας μου είναι μερακλής. Μάλιστα. Οπότε είχα να πάρω. Μάλιστα. Πόσα χρόνια τραγουδάς επαγγελματικά? Εντάξει, επαγγελματικά τώρα, ας πούμε στα 15 δεν το θεωρώ επαγγελματικά που βγήκα πρώτη φορά στο πάλικο. Μπορώ να πω από τα 18. Εκεί 17-18, ναι. Μπήκες από νωρίς μέσα στο επάγγελμα. Μπράβο σου. Και βλέπω έχεις κάνει ωραία πορεία. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Και έχεις ακόμα μέλλον έχεις. Γιατί είσαι νέο παιδί, έχεις όρεξη για δουλειά, το αγαπάς αυτό που κάνεις και θα προκόψεις. Είμαι για το καλύτερο. Να είσαι καλά, Γιάννη. Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ για τα όμορφα σου λόγια. Τίποτα, να είσαι καλά, Γιάννη. Ποια ήταν τα πρώτα σου μουσικά ακούσματα και πόσο έχουν επηρεάσει τις επιλογές σου και ο τρόπος έκφρασής σου? Λοιπόν, τα πρώτα που με ακούσματα ήταν ο Κώστας Μουντάκης, ο πρωτομάθος, ας πούμε, έτσι. Βέβαια. Πορδαλός, όλα αυτή η κατάσταση και τα λοιπά. Αλλά είχα μια ιδιαίτερη αδυναμία στο Μουντάκη, η αλήθεια είναι. Και όπως μαθαίνεις, ό,τι ακούσματα έχεις πρώτα, εκεί καταλήγεις. Βέβαια, το είχα μέχρι πριν κάποια χρόνια αυτό. Τώρα έχω αρχίσει και προσπαθώ να δημιουργήσω κάτι δικό μου, ας πούμε. Να έχει κάτι απ' όλα. Μπράβο. Με ποιους καλλιτέχνες έχεις συνεργαστεί και θα ήθελες να συνεργαστείς μελλοντικά? Έχω συνεργαστεί με τον Μιχάλη τον Ζουγανάκη. Συνεργαζόμαστε ακόμα, δηλαδή, όποτε, ναι. Το Ψαρουδάκη τον Γιώργο. Το Χερέτη τον Γιώργο. Το Σπυριδάκη τον Δημήτρη. Δεν ξέρω τώρα αν ξεχνάω κάποιον άλλο. Τώρα, εγώ μιλάω για συνεργασίες να έχουν παίξει παραπάνω από μία φορά. Εντάξει, έχω παίξει λίγο πολύ με όλους. Αλλά σου επιτοπλίστων με αυτούς, ναι. Θα ήθελες να μας μιλήσεις τώρα για τη νέα σου δουλειά και το νέο σου τραγούδι? Ναι, αμέ. Το έχει γράψει ο φίλος μου και κουμπάρας μου, ο Γιωργαλής, ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Το γράψαμε το καλοκαίρι. Είναι σε στίχους του Μποτονάκη του Γιάννη. Ο Γιάννη. Είμαστε όλοι Γιάννηδες, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι, έτσι. Ναι. Εντάξει, είναι ένα όμορφο κομμάτι. Τα ακούσα άνετα, δηλαδή. Εντάξει. Έρχονται και τα υπόλοιπα. Έρχονται κι άλλα, αυτό θέλω να σου πω. Μπράβο. Δύο μέρες πριν μας κλείσουν για το δεύτερο lockdown, είχαμε κανονίσει να πάμε στο στούντιο, που δεν καταφέραμε. Και σε έκλεισε καραντίνα. Έτσι, ναι. Και οπότε έμεινε λίγο πίσω. Τώρα θα δείξει. Μάλιστα. Πάλι. Εντάξει, θα δούμε τώρα, γιατί είναι και η καραντίνα, θα δούμε. Αλλά θα προχωρήσεις. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα και καταστάσεις που σε ενοχλούν στο χώρο σου, στη μουσική? Γενικά σε όλες τις δουλειές υπάρχουν πράγματα και καταστάσεις τα οποία δεν είναι αρεστά σε όλους. Αλλά αυτός ο χώρος είναι ένα παραπάνω λίγο πιο δύσκολος. Η νύχτα βασικά γενικότερα. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Έτσι. Όταν βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή και σιγοτραγουδάς, πώς νιώθεις από κάτω, από πάνω, όταν βλέπεις τον κόσμο και χορεύει και σιγοτραγουδάνει και όλα αυτά? Νιώθεις δύναμη, νιώθεις αγάπη για αυτό που κάνεις, νιώθεις να εισπράξεις κάτι? Εννοείται, εισπράξεις την αγάπη τον κόσμο και τη στήριξη, ας το πούμε έτσι, και παίρνεις και στη δύναμη για να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις. Όταν είμαι στο πάλι, ας πούμε, και τραγουδάω, εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο, αφιερώνομαι σε αυτό και προσπαθώ να κάνω τον κόσμο που έχει έρθει να περάσει καλά, να ξεχάσει τα πάντα και να το ευχαριστεί, ας πούμε έτσι. Έτσι είναι όπως τα λες, Γιάννη, γιατί άμα δεν έχεις όρεξη, άμα δεν έχεις κέφι και μεράκι για αυτό που κάνεις και αγάπη, δεν το κάνεις. Λοιπόν, γιατί εσύ το αγαπάς αυτό που κάνεις, γι' αυτό προχωράς και συνεχίζεις την πορεία σου κανονικά και έχεις μέλλον. Να είσαι καλά. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 5 χρόνια? Το ίδιο θα έλεγα με την κλίση μου στη μουσική. Να είμαι καλά, πρώτα απ' όλα. Να μπορέσω να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω.
να έχει ανταπόκριση και σε 5 χρόνια και σε 10 και πάει λέγοντας μέχρι να μπορώ και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Καλλιτέχνης γεννιέσαι ή γίνεσαι? Νομίζω γεννιέσαι. Μπορείς να γίνεις να βελτιωθείς, αλλά νομίζω γεννιέσαι. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν τα οδεία και αυτά που μπορείς να βελτιώσεις άμα έχεις το ταλέντο σου, ας πούμε, αλλά νομίζω πρέπει να το έχεις εκγενετής. Έτσι. Και ποια λέξη σε εκφράζει ως καλλιτέχνη εσένα προσωπικά, Γιάννη? Ποιος δεν άκουσα? Ποια λέξη σε εκφράζει σαν καλλιτέχνης? Δεν ξέρω τώρα. Διασκεδαστής θα μπορούσα να πω, μάλλον. Και μερακλής. Έτσι. Τι σε δίδαξε η εμπειρία σου ως τώρα? Στο θέμα της μουσικής. Ναι, πάντα. Γιατί μουσική μιλάμε. Ναι, δηλαδή δεν κατάλαβα την ερώτηση. Τι σε έχει διδάξει ως τώρα μέχρι την πορεία στο τραγούδι της κριτικής μουσικής? Με έχει διδάξει ότι είναι δύσκολα. Είναι δύσκολο να καταφέρεις κάτι. Το θέμα είναι να γίνει αρχή. Άμα γίνει αρχή, τα υπόλοιπα έρχονται μόνα τους. Αυτό έχω καταλάβει. Και τι σου αρέσει περισσότερο στη δουλειά σου? Μ' αρέσει η επαφή με τον κόσμο. Διότι είμαι πάρα πολύ, πολύ κοινωνικός και μ' αρέσει να στρέφομαι με τον κόσμο. Οπότε νομίζω αυτό είναι αυτό που μ' αρέσει πάρα πολύ. Η άμεση επαφή που έχω με τον κόσμο, ας πούμε. Που έρχονται οι φίλοι μου, τους βλέπω, περνάμε καλά μαζί. Αυτό. Και τι σε ενοχλεί? Κάποιες κακές νοοτροπίες με ενοχλούν. Σε ενοχλούν τα κουτσομπολιά, οι κακές γλώσσες? Ή τα προσπερνάς κι εσύ? Αυτά δεν με ενοχλούν, όχι. Παλαιότερα με ενοχλούσανε. Όπως μου είπε και ο Μανώλης ο Κοντάρος, τα προσπερνάμε από εδώ, τα ακούμε από εδώ, φεύγουνε. Ναι, τα προσπερνάμε και κοιτάμε μπροστά. Παλαιότερα, μικρότερος, με ενοχλούσαν, η αλήθεια είναι. Αλλά με τον καιρό τα επέβαλα. Γιατί κατάλαβα ότι κάνουν καλό. Ναι. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ αυτός που είμαι. Δημοκρατία έχουν, μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Εμείς προχωράμε μπροστά, γιατί άμα τα δίνουμε σημασία, πέφτουμε κάτω. Έτσι. Λοιπόν. Το τραγούδι έχει καταντήσει εμπόριο που φταίνουν οι τραγουδιστές? Δεν θα έλεγα ότι φταίνουν οι τραγουδιστές. Είναι το τι περνάει στον κόσμο και όλοι κοιτάνε να πάνε γύρω από αυτό. Να γερδίσουμε και όλη την παρέα έτσι που μας βλέπει. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Είναι πολλά τα μηνύματα. Δυστυχώς ο Γιάννης δεν θα παίξει σήμερα, γιατί μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα και μου στέλνουν ακόμα μηνύματα. Θα το κανονίσουμε μια άλλη μέρα. Έχω πολλά μηνύματα, Γιάννη, αλλά τελευταία στιγμή το σκέφτηκα και εγώ, δεν πειράζει. Μια άλλη μέρα. Και άλλη το έχει. Έχουμε καραντίνα μπόλικη. Λοιπόν, έχουμε τη μουσική και τα τραγούδια που μας αξίζουν. Τώρα πλέον. Ναι. Αναλόγως, εντάξει. Μπορούμε και καλύτερα. Δεν έχουν καμία σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Οι μουσικές που έχουν γραφτεί, δηλαδή. Αλλά εντάξει, οι γενιές αλλάζουν. Οπότε, ξέρεις, είναι λίγο... αλλάζει όλο το πράγμα. Έτσι. Και έχουμε τα τραγούδια που θέλουμε, μας αξίζουν. Τα έχουμε. Ναι, θεωρώ ότι τα έχουμε, ναι. Και τα καλύτερα έρχονται και με τον καιρό. Θα μου πεις τώρα, δεν υπάρχει CD, δεν υπάρχουν κασέτες, υπάρχει το διαδίκτυο. Είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι αλλάζουν οι εποχές. Έχει χαλάσει εποχές. Τώρα όλο το σύστημα. Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν τα πράγματα. Επιτυχία για σένα τι είναι? Να χτυπάτε τηλέφωνο για δουλειά? Όχι, δεν θα έλεγα τον αυτό. Επιτυχία είναι να μπορέσω να κάνω αυτό που κάνω, να έχει απήχηση, συνέχεια, δηλαδή όσο περνάει ο καιρός αυτό το πράγμα, η αγάπη με τον κόσμο που λαμβάνω και τώρα, να είναι μεγαλύτερη, ώστε να παίρνω και εγώ δύναμη να συνεχίσω να το κάνω αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι επιτυχία, δηλαδή να σε αγαπάει ο κόσμος και να σε θέλει. Πολύ ωραία.
Και τι είναι αυτό που σε έχει τραβήξει στο κριτικό τραγούδι και όχι σε κάποιο νησιώτικο ή κάτι άλλο και ασχολήθηκες μαζί του? Τι να σου πω, εφόσον ξεκίνησα να παίζω λίρα ήταν αναμενόμενο να τραγουδάω κριτικά. Αλλά εντάξει, βέβαια, ακούω και άλλες μουσικές. Από όλα ακούω. Τι έχω πάει και σε πολλά νησιά παίζω, έτσι κι αλλιώς. Έχω πάει Κο, Ρόδο, Νάξο, Σαντορίνη, Αμοργό είχαμε πάει πέρυσι. Οπότε έχω παίξει. Φέτος δεν πήγα πουθενά, η αλήθεια είναι. Δεν είσαι ο μόνος. Πολλοί δεν πήγαν. Υπομονή. Είναι αλήθεια ότι ένας τραγουδιστής πρέπει να κάνει σε όλη τη ζωή φωνητική? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Η φωνητική σε βοηθάει, ας πούμε, στο να μην κουράζεις τη φωνή σου, το λαιμό σου και να μην ζορίζεις κατά τη διάρκεια του γλεντιού. Αλλά βέβαια, εννοείται ότι κάνει καλό, έτσι. Βέβαια, πώς δεν κάνει καλό. Θα πήγαινε σε ένα talent show? Όχι, δεν θα πήγαινε, όχι. Δεν τα θεωρώ. Μάλιστα. Μ' αρέσει να τα βλέπω, αλλά δεν θα πήγαινα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος. Καλά το κάνεις. Λοιπόν, Γιάννη, εγώ αυτά είχα να σου πω. Δεν έχω πολλά πράγματα να σου πω. Πιστεύω και αυτά που σου έκανα γύρω στις 25 ερωτήσεις σου έκανα, καλές ήταν. Εγώ να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτό το σύντομο που κάναμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Λέω. Να έχεις πάντα επιτυχίες σε ό,τι και να κάνεις. Πάνω απ' όλα την υγεία σου να έχεις και όλα θα σου έρθουν μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα ό,τι καλύτερο. Τίποτα, τίποτα. Εγώ με το που κλείσω θα ακούσουμε άλλη μια φορά το νέο σου τραγούδι. Βάλε κανένα σιρτό, να μερακλώσουμε. Πώς. Κανένα σιρτό, λέω, βάλε να μερακλώσουμε. Άρα, με βάλω το τραγούδι το καινούριο. Το έβαλε στην αρχή, τώρα να κλείσουμε. Ωραία, θα βάλω. Πρώτο σιρτό ή κοντιλιές, τι θέλεις? Βάλε πρώτο σιρτό. Ωραία. Θα είσαι εδώ στην παρέα μας ή θα φύγεις, ό,τι θέλεις. Θα κλείσω το κάμερα. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα να περάσεις. Καλά και σε σένα. Και κουράγιο, ό,τι και αυτό, υπομονή θα κάνουμε, θα το παλέψουμε. Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, σε χαιρετώ. Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Έγινε, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Αυτός ήταν ο φίλος μας ο Γιάννης ο Γιαννακάκης για ένα σύντομο μίνι συνέντευξη. Είναι καλά, από υγεία και πάντα επιτυχίες να έχει ο φίλος μου ο Γιάννης και καλό τάξιδο η νέα του δουλειά και πάντα επιτυχίες να έχει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πρώτο σιρτό και μετά κλείνουμε. Σαν λέγω πόνο,
και ποιος θα μας εσάσει, ποιος θα μας εσάσει και ποιος θα μας εσάσει. Να πω τι μυθό, να πω τι μυθό, τ' αγάπη
Να είναι πάντα καλά και να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε την υγεία μας όλοι και θα τα πούμε πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο με νέο καλεσμένο, με νέο όνομα, θα το ανακοινώσω αύριο πάλι το μεσημέρι. Ωστότε να είστε όλοι καλά, προσοχή στους δρόμους, πάντα φοράμε μάσκα και σε λίγο καιρό θα την παλέψουμε, θα έρθουν και τα πανηγύρια, θα έρθουν και όλα. Λοιπόν, λίγο υπομονή, κουράγιο, θέληση έχουμε. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά, γεια σας.